είπα, παιδιά, τι θα γίνει για πετρέλαιο. Θα πάρουμε, θα το κάνουμε λίγο οικονομία, μετανάβουμε πότε πότε. Λέει, κανόνισε εσύ, λέει, το πετρέλαιο για σένα, εμείς δεν παίρνουμε. Άμα δούμε ότι κάνει πολύ κρύο, θα πάρουμε. Με αυτά τα λόγια απάντησαν οι δύο σπουδαστές στη σπιτονοικοκυρά τους όταν το φθινόπωρο τους ρώτησε αν θέλουν να βάλουν πετρέλαιο. Οι οικονομικές δυσκολίες των γονιών τους δεν τους επέτρεπαν να έχουν θέρμανση. Όλο το χειμώνα προσπαθούσαν να ζεσταθούν με όποιο τρόπο μπορούσαν, αρκεί να ήταν φθηνός. Στο σπίτι υπήρχαν ηλεκτρικά σώματα και μία σόμπα υγραερίου. Το βράδυ της Πέμπτης όμως δεν υπήρχαν λεφτά για νέα φιάλη και αποφάσισαν να ζεσταθούν με ένα αυτοσχέδιο μαγκάλι. Είχαν μία σόμπα υγραερίου και τους είχε τελειώσει η μποτήλια, προσπαθούσαν να ζεσταθούν με υγραέριο. Δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν υγραέριο άμεσα. Φυσικά ούτε δεν γίνεται λόγος για σύστημα θέρμανσης διαφορετικού τύπου. Το συμβάν έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Η είδηση για νεκρούς από αναθυμιάσεις είναι πρωτόγνωρες για τη χώρα μας. Μόνο οι παλαιότεροι θυμούνται ανάλογους θανάτους πολλές δεκαετίες πριν. Τα παιδιά μας δυστυχώς μεγάλωσαν ή ευτυχώς μεγάλωσαν με ένα κουμπάκι, ξέροντας ότι αυτό είναι η θέρμανση. Σηκώνοντας ένα κουμπί στον τοίχο και ότι όλο το σπίτι ζεσταίνεται από αυτό. Έτσι τα μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Ο γιος μου είναι στην ηλικία του. Η Μαρία Σμυρνέου είναι φίλη της οικογένειας του φοιτητή από τη Χαλκίδα. Ήταν μαζί με τον τραγικό πατέρα όταν δεχόταν τηλεφώνημα από την αστυνομία να μεταβεί αμέσως στη Λάρισα. Εμείς μείναμε άναυδοι, άφωνοι. Δεν μπορέσαμε ούτε να τον ακολουθήσουμε τόσο γρήγορα που έφυγε. Ευτυχώς μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μάθαμε ότι πάει με τη γυναίκα του και κάποιο φίλο του επάνω. Ο πατέρας του αδικοχαμένου σπουδαστή εργάζεται στα Σιμέντε Χαλκίδας. Ένας μισθός, αλλά τα έξοδα πολλά. Εκτός από τις ανάγκες του Νίκου που σπούδαζε στη Λάρισα, η οικογένεια έπρεπε να συντηρεί τον φαντάρο αδελφό του και να καλύπτει τα έξοδα της αδελφής του, μαθήτριας λυκείου. Καθημερινά ήμασταν μαζί και λέγαμε ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις εφορίες μας και χθες το βράδυ την ίδια κουβέντα είχαμε. Την ίδια συζήτηση είχαμε. Ότι μας κόβουν συνεχώς και οι κρατήσεις είναι ακόμη περισσότερες. Ο πατέρας του Νίκου, του σπουδαστή που ήταν επισκέπτης στο σπίτι των φίλων του στη Φιλιππούπολη, έφτασε στη Λάρισα αργά το βράδυ της Πέμπτης και εκεί διαπίστωσε την τραγική κατάληξη του γιού του. Να καλησπέρισω την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Καλησπέρα, Νίκο. Θα συνδεθούμε ξανά με τη Λάρισα, είναι η Ελένη Ατρού εκεί. Είναι κοντά μας η Αρετή Σιδηροκαστρίτου και η Έλλη Τριανταφύλου. Καλησπέρα. Και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, καλησπέρα και σε εσένα, Μπάμπη. Είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει μαυρίσει την καρδιά όλων μας και που μας έχει. Πώς να το πω. Είναι ντροπή πια. Συγκλονείς. Είναι ντροπή. Συγκλονείς, κυριολεκτικά. Είναι ντροπή. Τουλάχιστον μία συγγνώμη από κάποιον. Έστω. Δεν θέλω να δεν θέλω να την ακούσω γιατί θα είναι υποκριτικό και θα έχει να κάνει με την εξηλαίωση. Όχι, δεν το στάνομαι καθόλου. Ξέρεις γιατί το λέω. Καλύτερα σιωπή. Ξέρεις γιατί το λέω. Για να μην γίνει αναλγησία, εθνική μας ταυτότητα. Γι' αυτό το λέω. Γιατί διακρίνω από το πρωί διάφορες, ας πούμε, ανάλγητες προσεγγίσεις, οι οποίες είναι πιο προκλητικές και από το γεγονός. Δηλαδή, τι εννοείς. Εννοώ διάφορες προσεγγίσεις γύρω από το θέμα. Προσπαθούν να απομειώσουν, εν πάση περιπτώσει, την πραγματική διάσταση. Ειλικρινά σας το λέω, το μεσημέρι στο μαγκαζίνο, μετά από αυτό το θέμα, ντρεπόμουν να παίξω οποιοδήποτε άλλο θέμα, το πιστεύετε. Και συγγνώμη για το βιωματικό, ας πούμε, του πράγματος. Πώς να παίξεις μετά ότι ο Στουρνάρας θα συναντηθεί με την Τρόικα για τα μέτρα. Τι θα πεις δηλαδή σε αυτούς τους γονείς. Αυτή η χώρα πληρώνει νεκρούς πλέον. Και θα ακουστεί λαϊκισμός, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα πω και κάτι άλλο που είναι ίσως προσωπικό. Είναι ίσως προσωπικό, αλλά έχει την αξία του. Αν είμαστε όλοι φορτισμένοι, είναι γιατί στην ηλικία μας πια, πολλοί, όχι όλοι, έχουμε παιδιά που είναι εκεί, κοντά. Εσύ, Κατερίνα. Είμαστε όλοι γονείς, κατά. Εγώ ένα μεγάλο παιδί εκεί κοντά. Όλοι δηλαδή, ο Μπάμπης, τα ίδια με παιδιά που σπουδάζουν. Και το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Είναι, πώς θα το πω, βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή τη θέση και λες, ναι, Παναγία. Όπως μπορεί να έχουμε γονείς, γιατί έχουμε θανάτους ηλικιωμένων από αναθυμιάσεις, έχουμε αυτοκτονίες. 3 χρόνια αυτή η χώρα πληρώνει νεκρούς. Και πληρώνει νεκρούς λόγω φτώχειας. Και η φτώχεια υπάρχει λόγω του μνημονίου. Δηλαδή δεν μπορεί πια να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίζουμε αυτά περιπτωσιολογικά. Ναι. Δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται άλλο. Δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να γίνει η αναλγησία, η εθνική μας ταυτότητα. Σε αυτή τη χώρα που ένας κλαίει για τον πόνο του άλλου. Ή μέχρι προσφάτως, ας πούμε. Ακούσουμε και λίγο σχετικά, αν έχει κάτι να πει ο Μπάμπης ή η Αρετή Έλλη και αν αποκαταστήσουμε τη σύνδεση.